οφείλουν σε μόνιμους και αόριστους πρόνοιους υπαλλήλους των Δήμων τους ιστοδοσίες. Βεβαίως υπάρχουν και οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από τις συγχωνεύσεις και με τους περιορισμούς τους μεγάλους, τους οποίους είδαμε στα λειτουργικά κόστη λόγω του Καλλικράτη, δημοτικές επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν από 3 έως και 20 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι, επειδή η μοναδική μετοχή τους, οι Δήμοι, δεν είναι σε θέση να ενισχύσουν τις δημοτικές επιχειρήσεις οικονομικώς. Η μείωση των πόρων της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης στα έτη 10, 11 και 12 σε σχέση με το 2009 έχει ξεπεράσει το 60%. Αυτή είναι η εικόνα. Κύριε Κυρίζογλου, βλέπουμε ότι, βέβαια το αναφέρετε κι εσείς, είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται την τελευταία διετία, τριετία. Συνεχώς ψαλίδι στους πόρους της αυτοδιοίκησης, με συνέπεια να μην μπορούν να είναι οι Δήμοι λειτουργικοί και φυσικά να μην παρέχονται και στους πολίτες οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Γίνονται δύο κακά. Πρώτον, περικόπτονται οι πόροι μας. Και δεύτερον, αναγνωρισμένοι από τον νόμο πόροι δικοί μας για οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών 1 δισεκατομμύριο, 711 εκατομμύρια ευρώ, με νόμο της τότε κυβέρνησης Καραμαλή τον Αύγουστο του 2009, δεν μας δίδονται σε 8 ετήσιες δόσεις. Μας δόθηκαν οι 3, η τέταρτη δόση, η δόση του 12 δεν μας δόθηκε, μας δόθηκε του 9, του 10 και του 11. Σωστά, του 12 δεν μας δόθηκε, ενώ έπρεπε να μας δοθεί μέσα τον Ιανουάριο, που είναι 214 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι ακραία απαράδεκτη και ανήθικη η επίθεση την οποία δέχονται οι Δήμοι, όταν ορισμένοι κονδυλοφόροι, ορισμένα μικρόφωνα και ορισμένοι δημοσιογράφοι των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών καταφέρονται εναντίον των Δήμων, λέγοντας ότι οι Δήμοι οφείλουν. Μα τι θα έπρεπε να έχουν και περισσότερο με τέτοιες πολιτικές σε βάρος μας. Βέβαια, τα φαινόμενα της κακοδιοίκησης και της κακοδιαχείρισης, που είναι σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, ελάχιστα τα καταγγείλουμε, τα καταγγείλουμε. Ναι. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, κάποιες εξηγήσεις, θα γίνει κάτι ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα? Γιατί εδώ μιλάμε για δραστικές... Και κόπηκε η γραμμή. Εμφανίζουν στην κόβουν τους πόρους της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και εμφανίζουν κατά αυτόν τον τρόπο με τις περικοπές μείωση του χρέους της χώρας, δηλαδή περιορισμό των δαπανών. Και την άλλη μεριά διωγγώνουν τις φίλες και των ενόπλων δυνάμεων με τις περικοπές που κάνουν, αλλά και της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κάθε άλλο τομέα της ελληνικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να αφήνουμε εμείς απλήρωτους προμηθευτές. Διότι πώς θα τους πληρώσουμε τους ανθρώπους ή κατασκευαστές χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τους πληρώσουμε? Από το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει κάποια δέσμευση? Γιατί συνεχίζεται αυτή η... Δεν εξαρτάται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξαρτάται από το Υπουργείο Οικονομικών και ΔΥ. Σαφώς. Και συγκεκριμένα από το ΓΟΥΛΟΚΟΥ, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι τα νησιά το καλοκαίρι, Χαλκιδική και όλοι οι τουριστικοί προορισμοί έχουν γεμίσει και πάνε καλά. Τα έσοδα δεν αυξάνονται ή, εν πάση περιπτώσει, παρά τις περικοπές που γίνανε, με τα έσοδα που θα έπρεπε να έχουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε το κόστος λειτουργίας της γενικής κυβέρνησης. Φως, τρόπο, για τα δημόσια κτίρια, για κάθε μεταφερόμενη αρμοδιότητα, πρέπει να μεταφέρονται και απαιτούμενοι πόροι. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο θεσμοθετημένο. Εμείς κυκλοφορούμε, αγαπητοί μου, ελεύθεροι στους δρόμους, μόνοι μας. Υπάρχει ο σεβασμός και η εκτίμηση των πολιτών προς την αυτοδιοίκηση και προς τους Δήμους. Και είναι γνωστό ότι υπάρχει γενικότερη απαξίωση των πολιτικών της κεντρικής πολιτικής κοινής. Ποτέ η πολιτική της κεντρικής πολιτικής κοινής και η κεντρική εξουσία δεν αγάπησε πραγματικά στα λόγια μόνο την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Την βλέπει ανταγωνιστικά. Και ας προήλθε από αυτή, κύριε Κυρίου. Ας προήλθαν πολλοί εκ των πολιτικών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το φαινόμενο το απαράδεκτο του γενιτσαρισμού το βιώνουμε. Δυστυχώς. Το βιώνουμε, δυστυχώς. Και διαχρονικά βλέπουμε να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Προβλήματα τα οποία μας τα δημιουργούν. Μα βλέπουμε να...
τεινάζονται στον αέρα κοινωνικές παροχές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την θέρμανση. Ακούστε να δείτε, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η παιδική σταθμή, η παιδική σταθμή, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΑΜΕΑ, με αναπηρία. Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικοπρονιακό, έχει 125 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με τα 125 εκατομμύρια ευρώ θα φιλοξενηθούν για παροχή φροντίδας σε όλη την Ελλάδα. Μόνο 41.000 παιδιά, ενώ οι δήμοι όλης της χώρας έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 84.000 παιδιά. Και η αιτήσεις είναι 96.000. Λόγω πλεισμενών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολλές εργαζόμενες εταίρες να μην δίνονται ή μη εργαζόμενες. Προβλήματα, σοβαρά. Άνεργοι. Να καταβάλουν τα τροφεία και δεν θέλουν να ενεργήσουν σε αυτό το πρόγραμμα που έχει μέσω του ΕΣΠΑ επιδότηση. Λοιπόν, θα πρέπει να παρέμβει άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Εργασίας, η Ειδική Γραμματεία Φυσικών Ανθρωπίνων και Άλλων Πόρων, η ΕΤΑ, η ΚΕΔΕ, όλοι μαζί, να συνειδητοποιήσουν, να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν ότι πλέον έχουμε φτάσει σε κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, έκτακτης ανάγκης. Η ανεργία, που είναι η μεγαλύτερη κοινωνική πληγή και εξελίσσεται σε μείζον εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε τρόπο. Οι δε συνέπειες της ανεργίας, η ανεργία είναι, προήλθε και είναι απότοκος της κρίσης οικονομικής. Και συνεχεία από την ανεργία γεννιέται το πρόβλημα το πολύ σοβαρό για τα παιδιά. Στα σχολεία θα πρέπει πάση θυσία να γίνει παρέμβαση και από αναπορρόφητα κονδύλια που λιμνάζουν του ΕΣΠΑ με τροποποίησης του προγράμματος και με την εκδήλωση της κατάλληλης πολιτικής ενέργειας. Βούληση χρειάζεται πολιτική και στόχευση ειδική, να ενταχθούν όλα τα παιδιά. Είναι ή δεν είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό? Δυστυχώς. Ναι, σας ακούμε. Ναι, βλέπουμε, έτσι παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα ότι πάρα πολλά παιδιά θα βρεθούν εκτός παιδικών σταθμών. Αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης, άλλο πρόβλημα σοβαρό που αντιμετωπίζουμε. Θα ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο. Τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών? Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Περιμένουμε να λυθεί. Λύθηκε μερικώς όπου ευστόχησαν, πέτυχαν οι σχετικοί διαγωνισμοί, διότι ήταν συμφέρουσες τιμές για τους λεωφορείους και τους ταξιδίδες. Και με συνεχείς αναβολές. Τις άγονες γραμμές, που και σε εκείνες τις γραμμές και σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά υπάρχουν, παιδάκια υπάρχουν. Τι θα πούμε οι μεγάλοι γονείς, δήμαρχοι, πολιτεία στα παιδιά? Ότι δεν εγκρίνει ο Επίτροπος τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης? Ή θα πρέπει να γίνει ξανά δημοπρασία? Βάσει ποιας εγκυκλίου και πότε? Άλλο θέμα σοβαρό. Δεν μας δώσανε φέτος καθόλου, το 2012, καθόλου ούτε δεκάρα για σάτα σχολείων, για να κάνουμε συντηρήσεις και συσκευές στα σχολεία. Μας δώσανε ένα ελάχιστο ποσό μόνο για λειτουργικές δαπάνες και διατρέχουν τον κίνδυνο όλοι οι δήμοι της χώρας να υποστούν διακοπές της ηλεκτροδότησης, της σύνδευσης, φυσικού αερίου κλπ. Πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά. Τι θα γίνει με αυτά τα θέματα? Οι δήμοι δεν έχουμε πάρει σάτα καθόλου για το 2012 για να κάνουμε έργα πέρα από τα σχολιά, για τις σάτα σχολείων, συντηρήσεις σε πλατείες, δρόμους ή άλλες μορφές μικρές παρεμβάσεις στο δήμο μας, στον κάθε δήμο. Τα 214 εκατομμύρια ευρώ του 2012 υπογράφηκαν για να μας δοθούν σε όλους τους δήμους της χώρας να μοιραστούν, και από τον Ιανουάριο φτάσαμε στο μήνα Αύγουστο, θα μπούμε στον Σεπτέμβριο και δεν διανεμήθηκαν και αυτά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τι θα γίνει τώρα, κύριε Ζογλου? Εκπέμπουμε σως. Είδαμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε και τον Πρωθυπουργό. Θα ξεκινήσουν από εβδομάδα 13 μεγάλες γενικές συνελεύσεις σε κάθε περιφερειακή ένωση δήμων στις 13 περιφέρειες της χώρας μέχρι τις 29 του μηνός. Από Δευτέρα μέχρι τις 29 του μηνός. 30 του μηνός
έχουμε έκτακτο συνέδριο στην Αθήνα, οι δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, οι δήμοι από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να βάλουμε τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, να δημοσιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο με ένα συνέδριο τα προβλήματά μας και να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να ενημερώσουμε τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι, βλέποντας από τώρα σε πολλές περιπτώσεις δήμων όπως προανέφερα, ή βλέποντας το μέλλον τις διμενείς συνέπειες των οικονομικών περικοπών οι οποίες γίνονται σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Πρέπει να είναι ενήμεροι οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Δύναμη δική μας είναι οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας μας. Και βλέπουμε πολλούς συναδέλφους σας να είναι αγανακτισμένοι και μάλιστα να λένε ότι θα παραιτηθούμε γιατί δεν πάει άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, να σας μιλήσω ευθέως. Οι δήμαρχοι σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας παίρνουν ίδια ή λιγότερα χρήματα από υπαλλήλους. Σε ένα δήμο κάτω από 20.000 κατοίκους, ένας δήμαρχος παίρνει λιγότερα χρήματα από έναν υπάλληλο με 20 έως 25 έτη προϋπηρεσίας που είναι τμηματάρχης. Δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι κατάντια. Δεν μιλάμε δεν βέβαια μόνο για τη μισθοδοσία. Δεν είναι απαξίωση. Μιλάμε για δεν την είναι, όλη κατάσταση. Ακούστε λίγο. Όχι, θα μιλήσουμε για όλα. Δεν είναι απαξίωση του πολιτικού προσωπικού αυτή. Είναι μεγάλη απαξίωση. Πετε μου τώρα και αυτό το άλλο το οποίο θέλετε, να σας πω και κάτι άλλο. Ποιους θέλουμε να είναι δήμαρχοι σε αυτή τη χώρα και πολιτικοί? Τους ανεπάγγελτους, τους οποίους δεν σέβομαι καθόλου, ή τους συνταξιούχους, τους οποίους σέβομαι και τιμώ, αλλά ο συνταξιούχος είναι συνταξιούχος. Δεν θέλουμε νέους. Και όταν λέμε νέους, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ανθρώπους που είναι στην παραγωγική διαδικασία, πετυχημένους, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποιο δικαίωμα παράνομα και αντισυνταγματικά απαγορεύει στους δημάρχους την άσκηση του επαγγέλματός τους? Όταν για τους βουλευτές αυτό είχε απαγορευτεί και το πήραν πίσω και επιτρέπεται. Γιατί οι βουλευτές δηλαδή θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα και οι δήμαρχοι να μην μπορούν να ασκούν? Πού τους οδηγούν τους δημάρχους? Τι δημάρχους θέλουν? Αυτά είναι τα εντός εισαγωγικών καλά, οι αθλητότητες του καλλικράτη, του επωνομαζόμενου κακοκράτη και προκρούστη των αυτοδιοικητικών θεσμών. Γιατί ο καλλικράτης, αγαπητοί μου, δεν έγινε για να δουν καλό οι τοπικές κοινωνίες. Φαίνεται στην πράξη αυτό. Και εγώ στο συνέδριο τότε τον καταψήφισα. Γιατί? Διότι είδα ότι χωρίς χρήματα δεν ήταν σίγουρο ότι θα πετύχει το εγχείρημα. Και είδου ότι απέτυχε. Πρώτα ψηφίστηκε το μνημόνιο το Μάιο του 10 και τον Ιούνιο εν συνεχεία ψηφίστηκε το 10 ο Καλλικράτης, ο νόμος 3852 της 6ης Ιουνίου του 2010, όπου περιέκοψε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα δεν έγινε για να δούμε καλό στις τοπικές κοινωνίες, αλλά για να γίνουν τρικοπές σε εκτέλεση των επιταγών της Τρόικας. Αυτή είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο ο οποίος εσφαγίασε την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση στο βωμό σκοπιμοτήτων, που θα μείνει ως αρνητικό παράδειγμα υπουργού στην ιστορία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κυπουρός του κυρίου Παπανδρέου, ο κύριος Ραγκούσης. Μάλιστα. Κύριε Κυρίζογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να...